nimasi zoin karisamen. Ine klausan ato zana to patisas, tietis entis nimasi zoi karisamelo. Χριστός Ανέστη, σας μεταφέρουμε και τις ευχές, τις πατρικές ευχές, τους ευχούμας και μενάρου του Κυρίου Κυρίου Αλεξίου, όπως ο Αναστάς Κύριος μας Ιησούς Χριστός, διαπρεσβειών του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου Τροπεοφόρου, ενδυναμώνει πάντας και όλους όσους παρίστανται στη δοξολογία ταύτη. Χριστός Ανέστη. 10 Μαΐου 2013. Αξιωματικοί, αντιπασπιστές υπαξιωματικοί, στρατιώτες, εθνοφύλακες και πολιτικό προσωπικό του στρατού Ξηράς, πιστοί στις ηθικές αξίες και παραδόσεις του έθνους μας, εορτάζουμε σήμερα με θρησκευτική ευλάβεια και εθνική υπερηφάνεια τη μνήμη του Μεγαλομάρτυρα και Τροπεοφόρου Αγίου Γεωργίου, προστάτη του ένδοξου στρατού μας. Ο Άγιος Γεώργιος γεννήθηκε στην Καπαδοκία το 270 μετά Χριστόν από πλούσιους και επιφανείς γονείς. Κατατάχθηκε στο Ρωμαϊκό στρατό σε πολύ μικρή ηλικία επί αυτοκράτορα Διοκλητιανού και χάρη στα πλούσια προσόντα και τη μόρφωσή του γρήγορα ανήλθε στο βαθμό του χιλίαρχου. Υπερασπίστηκε με γενναιότητα και αυταπάρνηση τους χριστιανούς με αποτέλεσμα να έρθει σε ρήξη με τον ειδωλολάτρη αυτοκράτορα. Παρέμεινε ατάλλετο στην πίστη του, περιφρονώντας όχι μόνο τις επιλές αλλά και τα αξιώματα και τα πλούτη που του προσφέρθηκαν. Υποβλήθηκε σε φρικτά βασανιστήρια, τα οποία αντιπαρήλθε με αξιοθαύμαστη αντοχή, καρτερία και αξιοπρέπεια, οδηγώντας έτσι πολλούς ανθρώπους στο χριστιανισμό. Αποκεφαλίστηκε στις 23 Απριλίου του 303 μετά Χριστόν, παραδίδοντας μόνο το σώμα του στον θάνατο, καθώς εξασφάλισε την αθανασία της ψυχής με τη θυσία του στο βωμό των ιδανικών και της πίστης. Η συνείδηση του χρέους με την οποία αντιμετώπισε το μαρτύριο τον κατέταξε πρωτοπόρο μεταξύ των μαρτύρων της χριστιανοσύνης. Οι πιστοί τον τιμούν για τον ηρωισμό, την αρετή και την αυταπάρνησή του και τον υμνούν με το τροπάριο ως τον εχμαλό των ελευθερωτής και των πτωχών υπερασπιστής. Ενώ η βυζαντινή αγιογραφία τον απεικονίζει έφυπο και πάνωπλο, να νικά και να φωνεύει τον άγριο δράκοντα της ειδωλολατρίας. Αυτή την εικόνα, ως σύμβολο αντρίας, γενναιότητας, αγωνιστικότητας, μεγαλοψυχίας και πίστης, διάλεξαν για να κοσμήσει τα λάβαρά τους οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου, οι αγωνιστές του 1821, οι μαχητές των αγώνων της εθνικής ολοκλήρωσης και οι σύγχρονοι υπερασπιστές της εδαφικής ακυριότητας και της εθνικής ανεξαρτησίας της χώρας. Ο Άγιος Γεώργιος καθιερώθηκε ως προστάτης του στρατού το 1864 και έκτοτε η σεπτή του μορφή εντυπωμένη στις ένδοξες πολεμικές σημαίες της πατρίδας μας οδήγησε το στρατό μας σε λαμπρές σελίδες δόξας, θριάμβων και απαράμιλου ηρωισμού. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, εορτάζουμε λαμπρότητα τη μνήμη του Αγίου και ταυτόχρονα τιμούμε τους αθάνατους ήρωες και μάρτυρες φυλής μας που θυσιάστηκαν για την ελευθερία, την ανεξαρτησία και την ακυριότητα της χώρας μας. Την επίσημη αυτή στιγμή ας στρέψουμε βλαβικά τις σκέψεις μας προς τους ηρωικούς νεκρούς μας για να τους διαβεβαιώσουμε ότι η θυσία τους θα μας φωτίζει και θα μας κατευθύνει στον δρόμο του, καθήκοντος προς την πατρίδα, διακηρύσσοντας ταυτόχρονα προς κάθε κατεύθυνση ότι ο στρατός μας έχει την ικανότητα, τη θέληση και την αποφασιστικότητα να φανεί αντάξιος των έργων και των θυσιών των προγόνων μας και να προστατεύσει αποτελεσματικά τα εθνικά δίκαια από κάθε επιβουλή. Ανανεώνουμε επίσης την υπόσχεσή μας ότι θα συνεχίσουμε την πορεία στηριζόμενη στα πανάρχια ιδανικά της ελευθερίας και της δημοκρατίας, τα οποία ανέκαθεν οδηγούσαν τα βήματα του έθνους στη μακραία ιστορία του. Σε αυτή την ιστορία και σε αυτά τα ιδανικά δεν βλέπουμε κάτι μακρινό και απολιθωμένο που το τιμούμε μηχανικά και το θαυμάζουμε από συνήθεια. Από το απότατο παρελθόν, η προτροπή που κληροδοτούσε η μία ελληνική γενιά την επόμενη ήταν το «ξεπεράστε μας», χωρίς αλαζονία ή έπαρση, αλλά με τη συνέστη της ιστορικής άμυλας που πάντοτε προηγήθηκε των λαμπρότερων στιγμών του λαού μας. Κάνουμε συνείδηση αυτή την προτροπή και τοποθετούμε τον πύχη όλο και ψηλότερα. Η χώρα μας διέρχεται μια ιδιαίτερη οικονομική κρίση, η οποία πλήττει σοβαρά το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι αυτή η κρίση δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επηρεάσει την αμυντική και την αποτρεπτική ικανότητα της χώρας μας. Αυτή η επιταγή συνθέτει μια δύσκολη εξίσωση που πρέπει να επιληθεί με τη βοήθεια όλων, ώστε ο στρατός Ξηράς να εξακολουθήσει να συνιστά τον πλέον αξιόπιστο πυλώνα της αμυντικής ισχύος πατρίδας μας.
και συμπαραστάτη των προσπαθειών του λαού μας για να αντιμετωπίσει τη σημερινή δύσκολη κατάσταση. Αξιωματικοί αντιπασπιστές, υπαξιωματικοί στρατιώτες, εθνοφύλακες και πολιτικό προσωπικό του στρατού Ξηράς, με την ευκαιρία του σημερινού εορτασμού του προστάτη μας Αγίου Γεωργίου σας προσκαλώ να αντλήσουμε πίστη και δύναμη από το παράδειγμα του μεγαλομάρτυρα Αγίου Γεωργίου, να φανούμε αντάξει των προσδοκιών του ελληνικού λαού, αξιοποιώντας το έπακρο αυτά που αγόγιστα μας διαθέτει από το υστέρημά του, να συνεχίσουμε με υπευθυνότητα και υψηλό φρόνημα τις προσπάθειες για συνεχή βελτίωση του επίπεδου εκπαίδευσης και επιχειρησιακής ετοιμότητας των μονάδων μας, να παραμείνουμε ενωμένοι, πειθαρχημένοι και προσιλωμένοι στα στρατιωτικά μας καθήκοντα και να είμαστε έτοιμοι υπό τη σκέπη του προστάτη μας τροπαιοφόρου Αγίου Γεωργίου για κάθε θυσία, αν οι συνθήκες το επιβάλλουν, υπερασπιζόμενοι την εθνική ανεξαρτησία και την εδαφική ακυρότητα της πατρίδας μας. Τέλος, σας προσκαλώ με την εργατικότητά σας, την πίστη σας στις στρατιωτικές αρετές, τη στρατιωτική αγωγή και την αγάπη σας προς την πατρίδα, να αποδείξετε περίτρανα ότι ο χαρακτήρας του Έλληνα μαχητή παραμένει αναλύοντος μέσα στους αιώνες, θωρακίζεται όσο αντιμετωπίζει δυσκολίες και παρέχει τη βεβαιότητα ότι στο τέλος αυτός θα είναι ο νικητής. Αντιστράτηγος Αθανάσιος Τσέλιος, αρχηγός. Τζόρτζ. Я не могу. 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 Я не могу.